ακρογιάλια, ωι ωι μάνα μ', και σε θαμπώνει, θαμπώνει αντιλιά. Στον τόπο αυτό όταν θα πάτε, ωι ωι μάνα μ', σκηνές αν δείτε, αν δείτε στη σειρά. Τουρίστες, ωι ωι μάνα μ', θα είναι μόναχα, μόναχα προσφυγιά. Παναγιά μου, Παναγιά μου, πάρε λίγορα την καρδιά μου. Αυτό λοιπόν ήταν το τραγούδι που εκπροσώπησε φέτος την Ελλάδα στο διαγωνισμό της Eurovision. Είδαμε το φιλμάκι που γύρισε ο Κώστας Φέρης με οπερατέρ τον Αριστίδη Καρύδη Φούξ. Ναι, πολύ ωραίο φιλμ, πράγματι. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει ταύτιση ήχου και εικόνας. Συγχρονισμός. Mm. Μαρίζα, φαντάζομαι ότι θα έχεις μάλλον πικρές εμπειρίες από τη συμμετοχή σε αυτό το διαγωνισμό. Όχι, αντιθέτως. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Άλλωστε, ήξερα εκ των προτέρων ότι το φεστιβάλ αυτό είναι καθαρά σε περιορισμένο σε εμπορικό κύκλωμα. Ακριβώς εκεί ήταν και οι αντιρρήσεις που γράφτηκαν. Τα αρνητικά ότι πήγες με ένα φολκλωρικό τραγούδι σε ένα φεστιβάλ που είναι καθαρά pop, το ήξερες, το ξέραμε όλοι αυτό, και σε ένα φεστιβάλ που μετράει πάνω απ' όλα το βραβείο. Ποιος θα πάρει το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο βραβείο. Ναι, σχετικά με αυτά που γράφτηκαν, θα μπορούσα να σου πω ότι πολλές φορές δεν ήταν και πολύ καλοπροαίρετα. Ωστόσο, πέρα από το ίδιο το βραβείο, σημασία έχει μια καλή συμμετοχή και μετράει ίσως και το ότι ο υπεύθυνος των πνευματικών υποθέσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης έδωσε συγχαρητήρια στην ελληνική αντιπροσωπεία. Το γεγονός ότι ήταν το μόνο τραγούδι που παρουσιάστηκε στην εκπομπή κουλτούρας της Ολλανδικής τηλεόρασης, μια εκπομπή που κρατάει 2,5 ώρες και παρουσιάζει όλα τα επίκαιρα θέματα γύρω από την πνευματική κίνηση της Ολλανδίας, νομίζω ότι όλα αυτά μετράν καμιά φορά περισσότερο από το βραβείο. Νομίζεις πως αυτή η αστιμούμε αποτυχία στο διαγωνισμό της Eurovision θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις στην καριέρα σου? Όχι, δεν νομίζω, γιατί είναι ένα τραγούδι που αυτό το είδος το τραγουδώ πάρα πολύ. Με αυτό το είδος ξεκίνησα, με αυτό συνεχίζω. Και η τελευταία μου προβληματική μπορεί να μην είναι ακριβώς αυτό το τραγούδι, ωστόσο είναι κάτι κοντά σε μένα. Είναι δηλαδή ένα τραγούδι που σε εκπροσωπεί.